Μαζί μας είναι η κυρία Αθηνά Μαξίμου, η οποία πρωταγωνιστεί στην παράσταση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη. Ναι, και στην πόλη σας. Τηλεφωνική παρέα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη στις 2 του μήνα. Ο λόγος που ξαναέρχεστε είναι ότι πήγατε πολύ καλά, από όσο μαθαίνω, σωστά? Στις οικές ήσασταν αρχές καλοκαιριού. Σωστά. Και γενικά όλη μας η περιοδία φέτος το καλοκαίρι πηγαίνει πολύ, πολύ καλά. Όπου έχουμε πάει, ο κόσμος μας αγκάλιασε, ευχαριστήθηκε, γέλασε, πέρασε καλά. Και για μας, ξέρετε, ήταν και ένα στοίχημα, γιατί είναι η πρώτη φορά που με τον Εμίλιο και τον Μανώλη το Δούνια κάνουμε μια καλοκαιρινή περιοδία με κωμωδία. Και ειλικρινά χαιρόμαστε πολύ που αγκάλιασαν αυτή την καινούρια αλλιώτικη προσπάθειά μας. Καταρχάς, εγώ θέλω να σας πω ότι όποιον ρωτούσα την ημέρα της πρώτης παράστασης που κάνατε στη Θεσσαλονίκη, μου απαντούσε ότι το βράδυ θα πάει στο θέατρο να δει τον κατά φαντασία ασθενή, κυρία Μαξίμου. Άρα αυτό σημαίνει ότι όντως πήγατε πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι ότι πήρατε και αντίστοιχα μηνύματα από τους θεατές που βρέθηκαν. Το πολύ ενδιαφέρον στις δύο συγκεκριμένες παραστάσεις που δώσαμε στις ΣΥΚΕΣ τον Ιούλιο ήταν ότι στη δεύτερη παράσταση μας έπιασε μια φοβερή μπόρα και παρόλο που έβρεχε και κλείσαμε μικρόφωνα, κλείσαμε φώτα και τα λοιπά, έγινε κάτι μαγικό. Ζητήσαμε από τον κόσμο να κατέβει κάτω και παίξαμε χωρίς μικρόφωνα, χωρίς φως. Και ήταν μια μαγική εμπειρία, γιατί ήταν σαν να έγινε μια τεράστια αγκαλιά ο κόσμος και εμείς από κοντά, με τις ανάσες γύρω μας. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μας και για το κοινό. Ναι, όντως είναι κάτι άλλο αυτό. Κυρία Μαξιμού, σήμερα το 2024 κυκλοφορούν πολλοί κατά φαντασία ασθενείς ανάμεσά μας. Νομίζω ότι ανέκαθεν κυκλοφορούν πολύ κατά φαντασία ασθενείς, με την έννοια ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να μας αγαπήσουμε, να μας αγαπήσει ο άλλος άνθρωπος που είναι δίπλα μας με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε ή αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε καλά, γιατί δεν εισπράττουμε την αγάπη που επιθυμούμε από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Και βέβαια κυκλοφορούν και πολλοί χαρακτήρες σαν αυτούς που κυκλοφορούν στην παράσταση γύρω-γύρω από τον κατά φαντασία ασθενή. Ακριβώς. Πολλές φορές επίσης έχουμε την ανάγκη να είναι γύρω μας αυθεντίες που να μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, και από τη δική μας ανάγκη και την αιμονή ότι δεν είμαστε καλά, ότι χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω στη ζωή μας, τους εμπιστευόμαστε και μας εκμεταλλεύονται. Αυτό ισχύει από τους πολιτικούς που έχουμε γύρω μας μέχρι τους καθαρά γιατρούς μέσα στους οποίους αναφέρεται ο Μολιέρος. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι με πολύ λιγότερα πράγματα, και δεν εννοώ μόνο υλικά, εννοώ το να καταλάβουμε ότι η ευτυχία είναι σε απλά πράγματα και όχι σε πράγματα τα οποία καθημερινώς μας πείθουν γύρω μας ότι χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Εσάς, κυρία Μαξίμου, τι σας κάνει ευτυχισμένη? Εμένα με κάνει ευτυχισμένη μία ωραία συντροφιά, μία ωραία κουβέντα με ανθρώπους που αγαπάω, που εκτιμώ, ο άνθρωπός μου, η φύση, η δουλειά μου. Και φυσικά αυτό να εισπράτεται ότι η δουλειά σας αρέσει και στον κόσμο. Πρέπει να πούμε ότι όποιος πάει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους, στην παράστασή σας, ο κατά φαντασία ασθενή, θα περάσει σίγουρα καλά, θα γελάσει, αλλά νομίζω ότι θα δει και πολλά πράγματα που συναντάει στην καθημερινότητά του. 100% αυτό ισχύει. Έτσι. Κυρία Μαξίμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού λοιπόν με τον δικό σας κατά φαντασία ασθενή τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας καλή ευχαριστούμε. Συνέχεια. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Και καλή επιτυχία στην παράσταση.